Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω, πώς να ανοίξετε κόμενες στις παραλίες. Το μόνο εύκολο. Κατακρίν, που λέει ο κόκκινος, κρύβετε τις ατέλειές σας. Δηλαδή, οι χοντροί θα φοράτε μαύρα μπλουζάκια. Δεύτερον, θα είστε ξυρισμένοι. Θα ξυρίσετε τα πόδια σας, τις μασχάλες σας, τα αρχίδια σας, την πλάτη σας, τα φρύδια σας, τις μύτες σας, τα αυτιά σας. Ξυρισμένοι λοιπόν στο φουλ, όλοι. Θα έχετε ακριβά κινητά στις ξαπλώστρες. Κανένας δεν θα έχει κινητό φτωχό, φτωχικό. Τι θέλετε μόνο να γαμίσετε, θέλετε στις παραλίες. Αν είστε καμακεροί, όπου και να μπείτε θα εκπέμπετε μία άβρα ερωτική. Είτε στις παραλίες, είτε στα μπάρ, είτε στις πλατείες, είτε στα σούπερ μάρκετ. Άμα εκπέμπεις ερωτισμό και έχεις αυτοπεποίθηση, θα σε... να πατάς καλά στα πόδια σου. Ο άντρας πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να τον πιάσει το σύνδρομο του Σαμψών. Τι θα πει σύνδρομο του Σαμψών? Ο δεν έχω δύναμη, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, δεν πάω με καλή ψυχολογία απέναντι στη γυναίκα. Θα πηγαίνετε και στα αρχίδια σας. Δεν σας ενδιαφέρει η απόρριψη. Άμα πας και αν με απορρίψει τι θα κάνω, τράβα στον ψυχολόγο, γιατί και πάνε και σάλταρε να πούμε και γαμίσου. Αηδίες τώρα. Πας, χτυπάς, φεύγεις. Ωραία, όμορφα, με χαμηλή φωνή, με ερωτισμό, με καλό αυτοκίνητο, με πορτοφόλι γερό, με ξυρισμένο το παρουσιαστικό και θα λέτε πάρα πολλά ψέματα στις γυναίκες, ψέματα. Σύψη ποδοσφαιρική, σύψη κοινωνική, σύψη οικονομική. Θέλω να γαμίσουν αυτή τώρα στις παραλίες. Εδώ κοιτάς άνθρωπο και σε κάνει μήνυση για να γαμίσουν στις παραλίες. Δεν καταλάβατε. Αυτά πριβέδα γίνουν από εδώ και πέρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Ή να προσευχήσετε, ρε παιδί, να προσευχάσετε. Καλύτερα να τραβήξετε καμιά μαλακία. Εσείς μπορείτε να φοβηθείτε ότι η γυναίκα δεν σας πλησιάζει. Όχι, άντρας δεν πλησιάζει η γυναίκα. Εσείς μπορείτε να κολλήσετε κορονοϊό, ο πούτσο σας με το χέρι σας στη μαλακία. Να φοβηθεί το χέρι των πούτσων, να πω. Λοιπόν, αφού βιντεάκι καλό δεν πρόκειται να βγει. Τουλάχιστον έχει κάνει ιστορία με κόκκινο με σένα από παραλία και σαλταράφια και τέτοια. Τι δουλειά έχει παραλία με το κόκκινο? Δεν λέω, μπορεί να είχατε πάρει πιτσερικάδες και να είχε. Είχαμε πάρει ένα κουβά. Είχαμε βάλει 12 μπύρες, 4 κιλά πάγο. Ο πάγος έμεινε, οι μπύρες φεύγανε, ξαναρχόταν άλλες μπύρες, άλλος πάγος. Στο τέλος ο κόκκινος τι έκανε? Παίρνει 12 μπύρες, μαζί ήταν ο πάγος μέσα, βάλαμε καινούργια παγάκια και έριξε 12 μπύρες στον κουβά. Μπήκε μέσα στον κουβά με βουτιά και πώς έκανε κολύμπι, να πούμε, σκρόλ, ανάστολ, αυτός έκανε στον κουβά με τις μπύρες. Ναι, έχει μπει σε κουβά, σε λεκάνη. Δηλαδή σε κουβά μπήκε στην παραλία, η γυναίκα δεν πήγε. Ποιος θα μπει στη γυναίκα? Μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε τι είναι? Να κουράζεσαι εκεί, να κάνεις τον εργάτη. Μετά τα 50, τι λες τώρα. Κόκκινος, λέει και βρει την άκρη. Αντί να ευχαριστιέται το προστάτη του, ευχαριστιέται το λαρύγι του. Ευχαρίστηση μία, ευχαρίστηση είναι και η άλλη. Τι έγινε, πας γάμα σχέρι, τι έγινε, ο άλλος σχέρι. Ενώ άμα πίνεις, τι χαίρεται, το μπουκάλι χαίρεται για το λαρύγι σου. Για πάρ' το δηλαδή φιλοσόφησε το να πεις. Πας, βάζεις ένα, πώς το λένε, καθαρίζεις τα αυτιά σου. Ποιος χαίρεται, η πατονέτα χαίρεται για το αυτί, το αυτί χαίρεται. Πας γάμα στα μου. Ποιος χαίρεται, ο πούτσος νομίζεις χαίρεται πιο πολύ. Το μουνί χαίρεται πιο πολύ. Πίνεις, ο κύριος τη βρήκε την άκρη. Το λαρύγι ευχαριστιέται πιο πολύ. Ή το μπουκάλι, το λαρύγι. Οπότε, ο κόκκινος είναι πιο έξυπνος από κάτι άντρες οι οποίοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα να μου πείτε για απολαύση τη ζωή. Ύστερα μετά το γαμίσι μπορεί να ρευτεί ο προστάτης. Ενώ μετά τη σούρα τραβάς κάτι ρευσίματα. Γουστάρεις. Είναι, πώς το λένε, μετασεισμική καύλα είναι αυτή. Ξέρεις τι είναι, όταν πίνεις είναι μία καύλα. Μετά το ρεύσιμο είναι η μετασεισμική καύλα. Ενώ στο γαμίσι τι είναι. Γαμάς χείρις, πάρε σ' αγκαλιάσει άλλη, λες τώρα τι να σ' αγκαλιάσω. Χώρο πιάνει στο κρεβάτι. Να πάει γαμίσου να πούμε. Τι. Σε μιλάω όμορφα, φιλοσοφημένα, ποιητικά να πούμε.